το γήπεδο έχει πάρα πολύ μεγάλες φθορές από παρεμβάσεις εξωτερικών. Δηλαδή το πλέγμα, το γαλβανιζέ που κόπηκε, δεν κόπηκε ούτε από την Ίχη, ούτε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, ούτε από κάποιον άλλο. Έτσι. Τώρα να έρχονται από γεύματα και να κόβουν τα πλέγματα με τροχούς μπαταρίας και με άλλους τρόπους ή να έρχονται στο γήπεδο για να κάνουν βόλτα τα κατοικίδια τους, αυτό δεν ταιριάζει σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση που πρέπει να το φέρουμε. Και σε αυτό δεν ευθύνεται ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η κυρία Πλατανάκη, ούτε ο Δοκάς, ούτε οι ομάδες. Φταίνε οι ίδιοι που παραβιάζουν το χώρο, γιατί καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή το γήπεδο είναι υπό διαδικασίες ακόμα κατασκευής κάποιων εργασιών που έχουν προγραμματιστεί και πιστεύουμε σύντομα να ολοκληρωθούν. Αλλά πρέπει οι ίδιοι πολίτες να καταλάβουν ότι το γήπεδο είναι αθλητική εγκατάσταση. Όπως δεν θα μπουν στο ΟΑΚΑ ή σε κάποιο άλλο αθλητικό χώρο, δεν τους συγκρίνουμε βέβαια με το ΟΑΚΑ το γήπεδο εστίας, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι το γήπεδο χώρος για να έρχονται βόλτα με τα κατοικίδια τους. Και αν θέλουν να κάνουν βόλτα με τα κατοικίδια τους, ας έχουν το σακουλάκι τους να μαζέψουν αυτό που θα αφήσουν τα κατοικίδια. Είναι το αυτονόητο. Το βουνό είναι δίπλα. Όπως και στο μπασκετάκι, το δικό μας κάτω το ανοιχτό δίπλα στο τένις. Έχουμε βάλει δύο κάδους, ένα ανακύκλωση, ένα κανονικό και πάλι τα σκουπίδια είναι απ' έξω. Πάνε οι άνθρωποι, οι δικοί μας, το προσωπικό, σε καθημερινή βάση και μαζεύουν, αλλά πάλι κάνουν τα ίδια. Δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία, αλλά προσπαθούμε. Να σας πω κάτι. Έχουμε μια ομάδα που δραστηριοποιείται τελευταία στην πόλη, το Save Your Hood. Είδατε κι εσείς ότι είναι πολύ μεγάλη δράση και αυτών των ανθρώπων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες και πάλι μαζέψανε πάρα πολλά σκουπίδια στην περίοδο της καραντίνας. Έτσι. Τα σκουπίδια, το ίδιο το χώμα δεν γεννά τα σκουπίδια. Πρέπει εμείς ήδη να αλλάξουμε. Και αφού βλέπουμε ότι σε εγκαταστάσεις αυτές έρχονται μικρά παιδιά, μέσα από το παιχνίδι μπορούν να μάθουν και την ανακύκλωση και όλα αυτά. Γύρω σε 150-170 παιδιά εδώ μέσα και αθλούνται. Καθημερινά. Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι. Οπότε όμως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μπαίνουμε σε ένα χώρο και να ακόμαστε πιο νωρίς να μαζεύουμε το χιλιόν τα περιττώματα από το, μέσα στο γήπεδο ή απ' έξω ή τα παιδιά να κάνουν που πατάνε για να μπουν μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται για να μπουν στο γήπεδο μέσα, όπως είπε και το Λιμπερίο, να κόβουν το πλέγμα με κόφτες και να τα τραβάνε με αυτοκίνητο για να κάνουν χώρο ώστε να περνάνε μέσα. Ποιος κοκολάκης έχει αλλάξει 15 λουκέτα. Δεν γίνεται αυτό. Κόβουν τα λουκέτα. Δεν ζητήσανε ποτέ άδεια, για παράδειγμα, από τον οργανισμό να παραχωρηθεί το γήπεδο. Όποιος ζητάει άδεια, προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν γίνεται όμως να δημιουργούνται φθορές από τους ίδιους πολίτες.